Στέλιος Γιανακόπουλος προς την περιοχή των Πορτογάλων. Γίνεται το λάθος. Καρακούνης θα σουτάρει ο αντιπάλας. Αποκλείεται να μην σουτάρει από εκεί. Σουτ 1-0 από τον Γιώργο Καρακούνη. Δεν το περιμένανε. Στο πειρατικό ήταν ο Γιώργος Καρακούνης και 1-0. Στο έκτο λεπτό γκολ 1-0 υπέρ της εθνικής μας ομάδας. Και όλη η εξέδρα κατεβαίνει κάτω και παίρνει την αγκαλιά των Ελλήνων παιχτών. Ελλάδα-Πορτογαλία 1-0, δεν αστείευόμαστε, μπήκαμε πειρατές στο γήπεδο. 1-0, εκπληκτικό ότι πάρα Γιώργος Καρακούνης με δυνατό σουτ. Εκεί που ο Ρικάρντο πέφτει αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Χαριστές, τώρα πρέπει να γίνει πάσα, περνάει μόνος του ο Γιούρκας, πέναλτι, πέναλτι, πέναλτι. Το έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στον Γιούρκα Σαϊταρίδη σε αυτή την εκπληκτική αντεπίθεση των Ελλήνων. Ο Άγγελος Βασιλάς τελικά, έλα Άγγελε, έλα Άγγελε, πολλές ώρες φεύγει ο Άγγελος, γκολ 2-0. Το πειρατικό είναι και ο Άγγελος, ο Βασιλάς κάνει το 2-0. Δεν το περιμένουν, έχουν μείνει αποσβολωμένοι, έχουν πάθει ζημιά, δεν ξέρουν τι τους γίνεται, θα τους το πούμε μετά, θα το διαβάσουν στην Απόλα. 2-0 Ελλάδα-Πορτογαλία με το πέναλτι γκολ του Άγγελου Βασινά. Εκπληκτικά πράγματα, εκπληκτικά πράγματα. Ο Δράκος τους καταπίνει, ο Δράκος είναι μαζί μας, τους καταπίνει. Ο Δράκος φορά γαλανόλευκα. 2-0 με το γκολ του Άγγελου Βασινά. Ο Άγγελος Βασινάς έστειλε την μπάλα στο αριστερό γράμμα του Ρικάρντο που του έκανε τη χάρη να ξαπλώσει δεξιά και θα αναγκαστεί να δει ότι έγινε το βράδυ στις ειδήσεις. Όμως η ευκαιρία μας, το γκολ και το 1-1 για την εθνική μας με το Χαριστέα, η εκπληκτική παλιά που βγήκε ο Χαριστέας απέναντι στον Κασίγια, σουτάρει, τρυπάει τον τερματοφύλακα τον Ισπανό και κάνει το 1-1 για την ελληνική ομάδα. Ήταν εκπληκτικό το σου του Χαριστέα. Ελλάδα-Ισπανία 1-1. Τα γυρίσαμε πάλι τούμπα. Τα φέραμε όλα ανάποδα. Τους τρελάναμε πάλι. Σφύριξε! Σφύριξε! Τελείωσε! Για άλλη μια φορά μας ζητάει η Ευρώπη. Για άλλη μια φορά τους κάνουμε και βλέπουμε φαντάσματα. Ελλάδα-Ισπανία 1-1. Είναι εκπληκτικό. Βλέπω σκυμμένα κεφάλια και δεν είναι ελληνικά. Βλέπω τις εξέδρες να αδειάζουν και δεν είναι από Έλληνες. Είναι μια νέα μεγάλη επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι Έλληνες δεν ξεκολλάνε από τη θέση τους. Δεν φεύγουν, δεν φεύγει κανείς. Μόνο οι Ισπανοί έχουν φύγει. Για να δούμε, ο Βρίζας πάει να πλασάρει. Γκολ! Γκολ! Το έβαλε ο Βρίζας, επιτέλους! Το έβαλε ο Βρίζας! 2-1, η Ελλάδα ήταν μέσα στο παιχνίδι, μπαίνει πιο πολύ τώρα. Το περνάει ο Ζαγοράκης έξω την περιοχή. Ο Θοδωρής μέσα στην περιοχή τώρα κάνει τη σέντρα και βαλιά το Χαριστέα. 1-0. Ο Άγγελος Χαριστέας θα μην τη σέντρα ο Ζαγοράκη. Και τους Γάλλους θα σαρβέλες. 1-0, εκπληκτικό γκολ. Είμαστε μπροστά στο 65 με τον Άγγελο Χαριστέα που κάνει τα όνειρά μας. Εφιάλτες για τους Γάλλους. 1-0 από μια ενέργεια του Ζαγοράκη που κάνει μόνο Ζιντάν. Πέρασε τον Ισαρασού από δεξιά. Σέντραρε. Και ο Άγγελος Χαριστέας με κεφαλιά ξεσύνταξε τα δίκτυα του Φαμπιάν Μπαρτές. Κάνοντας το 65. Ακούστε το Έλληνες. Ελλάδα-Γαλλία 1-0. Εκπληκτικό γκολ από τον Άγγελο Χαριστέα. Το Κατσουράνι μέσα στην περιοχή στην τελευταία βάση του πρώτου μικρόνου. Γκολ και φεύγουμε για τελικό. Περνάει μπάλα γκολ. Τελικός. Τελικός αστόπα. Τελικός. Η Ελλάδα στο τελικό. Από την εκπληκτική κεφαλιά του Τραϊάνου Ζέλα. Τελικός. Πνιγόμαστε. Πνιγόμαστε. Στο πειρατικό πάνω. Πνιγόμαστε από χαρά. Δοξασμένοι. Μεγάλη εμφάνιση. Μεγάλη νίκη. Στο τελικό οι Έλληνες. Έλληνε. Τελειώσαμε! Πορτογάλοι ερχόμαστε! Ερχόμαστε στον Ταλούς! Από δεξιά όπως κάνουμε επίθεση! Βασίνα στο κόρνερ στο 56! Το κατάρτι του πειρατικού! Γκρεμπέμε τους Πορτογάλους! Ο Χαριστέας! Το 1-0! Εμείς μπορούμε! Αυτοί υποχωρούν! Εμείς προχωρούμε! Αυτοί ταπεινώνονται στον Ταλούς, την πρωτεύουσα της Ελλάδας, στη Λισαβόνα. Ο Άγγελος Χαριστέας με κεφαλιά κανονιά κάνει το 1-0. Ο Άγγελος Χαριστέας μας πάει στα ουράνια. Αφήστε μας εκεί, αφήστε μας τους ουρανούς της Λισαβόνας. Εμείς είμαστε η πραγματική αέτη του Ταλούς.
paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my
another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.